Η είσοδος φιλάθλων της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο ανάγκασε τον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι στο 71ο λεπτό. Οι διαιτητές αποχώρησαν αργότερα, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Για ακόμη μια φορά, σοβαρά επεισόδια δηλητηριάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι οπαδοί της ΑΕΚ μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας και ο αγώνας κυπέλλου με τον Ολυμπιακό σταματάει για παραπάνω από μισή ώρα. Απείρου Κάλλους και ο ρέφερι Ποντίκης έπειτα από 40 λεπτά διακόπτει οριστικά το μάτς. Αφορμή για τα έκτροπα αποτελούν οι διαδοχικές αποβολές των Ζήκου με δεύτερη κίτρινη και Νικολαίδη για διαμαρτυρία στο διαιτητή της συνάντησης Ποντίκη. Όλα αυτά στο 55ο λεπτό. Στο αγωνιστικό μέρος, η ΑΕΚ προηγείται με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο 46. Ο Λάκης φεύγει από ελεγχόμενη θέση, πασάρει στον Νικολαίδη, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός ανταποδίδει στο 67 με θαυμάσιο φαλτσαριστό σουτ του Αντρέα Νινιάδη. Η Ένωση θα πάει στην Τούμπα για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ χωρίς του Ζήκο Νικολαίδη. Το λόγο πλέον έχει ο αθλητικός δικαστής. Αυτά έγιναν νωρίτερα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να συνδεθούμε με το γήπεδο της ΑΕΚ και εκεί μας περιμένει ο Κώστας Αρικάς να δούμε ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα. Αν συνεχίζονται τα επεισόδια, Κώστα, καλησπέρα. Όχι, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ήσυχη, είναι ήρεμα τα πράγματα. Ο κύριος όγκος των φιλάθλων της ΑΕΚ έχει αποχωρήσει από εδώ το στάδιο Νίκος Γκούμας. Παραμένουν ωστόσο μέσα στο στάδιο οι 2 με 2.500 περίπου φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Υπάρχει... Ακολουθούν 40 λεπτά δραματικών διαβουλεύσεων μεταξύ του διαιτητή Ποντίκη και των ανθρώπων των δύο ομάδων. Ο διαιτητής της συνάντησης αποφασίζει τελικά την οριστική διακοπή του αγώνα και αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με την προστασία δεκάδων ανδρών των ΜΑΤ που δημιουργούν γύρω από αυτόν και τους βοηθούς του προστατευτικό κλειό. Τη στιγμή που ο κύριος Ποντίκης φτάνει στην είσοδο των αποδυτηρίων, δέχεται βροχή από πέτρες και άλλα αντικείμενα. Ξεκίνησε στο 52ο λεπτό όταν ο διαιτητής Ποντίκης απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία τον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων Άκη Ζήκο. Αμέσως μετά ο διαιτητής απέβαλε και τον Ντέμι Νικολαίδη και το γήπεδο πήρε φωτιά με αποτέλεσμα αγώνας να διακοπεί για 5 λεπτά. Ένταση όμως επικράτησε και έξω από το γήπεδο. Οργισμένοι οπαδοί της ΑΕΚ ξέσπασαν έξω από τη θύρα των επισήμων, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Καταπατούνται ομάδες με ιστορία, με πολύ κόσμο που αγαπάνε την ομάδα τους και κάποια στιγμή ο κόσμος δεν θα αντέξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ο μόνος που μπορεί να συνεχίσει μια προσπάθεια που έχει αρχίσει είναι ο κύριος Φλωρίδης και να ξέρει ότι θα είμαστε μαζί του. Δεν επιτρέπεται άνθρωποι όπως ο κύριος Στάθης, που θέλει να λέγεται παράγοντας και θέλει να βοηθήσει για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου, να κάνει σπριντ 200 μέτρων, να πηγαίνει στον πάγκο της ομάδας του και να παρακαλάει και να λέει στους παίχτες να πέσουν κάτω για να διακοπεί το παιχνίδι. Νομίζω, παιδιά, αυτά είναι αστεία πράγματα. Αν θέλουμε να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο, είναι αστεία πράγματα, ειδικά από τους ανθρώπους που τους διοικούν, από εμάς τους ποδοσφαιριστές που είμαστε πρωταγωνιστές, από τους προπονητές και αυτούς που διοικούν τις ομάδες, να οθούν τους ποδοσφαιριστές σε μια πράξη την οποία νομίζω ότι αύριο θα γελάει όχι η Ελλάδα, θα γελάει όλη η Ευρώπη. Σήμερα ήμουνα πιο έρεμος από ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ. Στη συγκεκριμένη φάση πήγα και του είπα ότι δεν έδωσε το πέναλτι πριν και βγάζει κόκκινη το Ζήκο. Μου λέει φύγε από εδώ, θα σου βγάλω κόκκινη κάρτα. Τον κοιτάω, του λέω βγάλε με. Και μου την έβγαλε. Τίποτα άλλο δεν έχω πει. Έχω βαρεθεί στους αγώνες του Ολυμπιακού να ακούω για αυτή την καραμέλα της αδικίας. Με όποια ομάδα παίζουμε γίνεται το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε, αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι ο Ολυμπιακός δέχτηκε ένα γκολ το οποίο ήταν offside αδιαμαρτύρητα και προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν έχω να δηλώσω τίποτε. Γράψτε ό,τι είδατε. Από εκεί και πέρα δεν θέλω ούτε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό λίγο αργότερα. Να δούμε τώρα το θέμα για το σύνδρομο των Βαλκανίων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ξεκινάμε λοιπόν με το γκολ της ΑΕΚ στο 46ο λεπτό. Ο Βασίλης Λάκης θα μπει από τα δεξιά για την ομάδα του κεφάλου. Η μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Ο Ντέμις Νικολαίδης θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα. Να τη πρόξει τα αλήθεια. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ του Ολυμπιακού και φαίνεται ότι θα διατηρήσει την παράδοση που θέλει στο κύπελο τουλάχιστον, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, να είναι αυτή που φεύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης ή την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εδώ είναι η φάση του offside όπως διαμαρτύρονται οι παίχτες Ολυμπιακού και μάλλον έχουν δίκιο, καθώς από ό,τι φαίνεται στο replay, 3 παίχτες της ΑΕΚ είναι ακάλυπτοι. Έτσι, από την παλιά λοιπόν που γίνεται μπροστά για τους παίχτες της ΑΕΚ και τον Βασίλη Λάκη, δεν υπάρχει offside κατά τον επόπτη. Το replay μάλλον τον. Όχι, μάλλον σίγουρα τον διαψεύδει. Ο Βασίλης Λάκης, είπαμε και πριν, θα μπει μες στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα στον Ντέμι Νικολαίδη. Αυτός θα κάνει εύκολα το 1-0 για την ΑΕΚ. Στη συνέχεια, στο 52, είναι η φάση η οποία άναψε τα αίματα. Το τάκλινγκ του Άκη Ζήκου πάνω στον Ηλία Πουρσανίδη. Θα διαμαρτυρηθεί έντονα ο παίχτης της ΑΕΚ. Η κάρτα, η δεύτερη από τον διαιτητή, τον κύριο Ποντίκη, θα σημάνει και την άγουσα για τα αποδυτήρια για τον διεθνή μέσο της ΑΕΚ. Με 10 παίχτες η ΑΕΚ σε αυτό το λεπτό. Να η κόκκινη κάρτα πάνω στον Άκη Ζήκο και ξανά η φάση. Στην αρχή όλοι πιστέψανε ότι είναι κάρτα για το πέναλτι, όχι για το πέναλτι, για το τάκλινγκ του Άκη Ζήκου. Βεβαίως όμως, όπως είδατε, ο Άκη Ζήκος διαμαρτύρθηκε και εντελώς άκομψα στον άρχοντα του αγώνα, με αποτέλεσμα να δεχτεί την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ντέμις Νικολαίδης θα διαμαρτυρηθεί και αυτός ακόμη περισσότερο άκομψα στον κύριο Ποντίκη και αυτός θα δει κίτρινη κάρτα. Μάλλον θα δει κατευθείαν κόκκινη, θα πάρει και αυτός τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Η ένταση εκεί κάπου αρχίζει να ξεσπά. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τον διαιτητή. 9 παίχτες της ΑΕΚ. Ισοφάρισε τον Ολυμπιακό στο 67ο λεπτό. Ο Ανδρέας Νινιάδης έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ελίσσεται. Θα δοκιμάσει ένα αριστερό σου. Την μπάλα στη γωνία του Ηλία Ματζίτη, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα διαμορφώσει με αυτόν τον τρόπο ο Ανδρέας Νινιάδης το 1-1. Πανηγυρίζει ο σκόρερ, πανηγύρια στον πάγκο. Θα δείτε ότι ένα αντικείμενο εδώ θα χτυπήσει τον Χρήστο Κόντι. Ένα σίδερο. Τελικά δεν είναι τίποτα σοβαρό για τον παίχτη του Ολυμπιακού. Ευτυχώς ξαναβλέπουμε στο replay και το πολύ ωραίο σουτ του Ανδρέα Νικολαίδη. Μπάλα θα πάει στα δίχτυα. 1-1 για τον Ολυμπιακό. Ευτυχώς δεν είχαμε περισσότερα θύματα. Εδώ κάπου αρχίζουν τα ευτράπελα. Τα είδατε και πριν. Ας τα πούμε ευτράπελα. Ο διαιτητής Ποντίκης στη 1:30 τα ξημερώματα φεύγει από το γήπεδο και μιλά στο Βαγγέλη Πίχα. Θα κοιμηθείτε το βράδυ, όπως λέμε. Δεν απαντήσεις, άρχισε παιδιά. Δεν απαντήσεις. Εδώ, εσείς θα... Εδώ... Να περιμένουμε 3-4 λεπτά. Μπορεί να γίνει έτσι, έτσι δεν κάνουμε. Θα πας κάπου να είναι, λοιπόν. Και θα συνεχίσουμε την Η ένταση πάντως είχε ξεκινήσει από το 52ο λεπτό, όταν ο κύριος Ποντίκης απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Άκη Ζήκο. Εσείς είδατε να διαμαρτύρομαι. Ρωτάω σας. Είσαι πολύ μακριά. Είσαι κάποιο λόγο που δεν την κάρτα. Στην αρχή είπε ότι τον έβρισα. Μετά το αρνήθηκε και μετά είπε ότι διαμαρτυρήθηκε. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ήξερε. Στις διαμαρτυρίες την άκουσα για τα αποδυτήρια παίρνει και ο Ντέμις Νικολαίδης.
Για το παιχνίδι δεν θέλω να πω τίποτα. Πρώτη φορά παίρνω κόκκινη κάρτα στην καριέρα μου. Έχω μιλήσει σε διαιτητές, έχω διαμαρτυρηθεί άπειρες φορές. Προσπαθώ να βελτιωθώ. Σήμερα ήμουνα πιο έρμος από ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ. Στη συγκεκριμένη φάση πήγα και του είπα ότι δεν έδωσε το πέναλτι πριν και βγάζει κόκκινη το Ζήκο. Μου λέει φύγε από εδώ, σου βγάλω κόκκινη κάρτα. Τον κοιτάω, του λέω βγάλε μου. Και μου την έβγαλε. Ο θεσσαλονικιός ρέφερι δηλώνει αναστατωμένος από τα όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο Νίκος Γκούμας. Όμως είναι ήρεμος για τα σφυρίγματα και τις υποδείξεις του. Κύριε Ποντίκη, ο Ντέμις Νικολάδης αμφισβητεί πάντως το ότι σας έβρισε στην Ελλάδα και το δήλωσε επίσημα στην συνέντευξή του. Δεν είπε αυτό που γράφετε εσείς στο φιλοαγόνος, είπε κάτι άλλο. Μπορούμε να το διαψεύσουμε. Υπάρχει τηλεόραση, αλλά έπεσε ο μάρτυρας. Έτσι δεν είναι. Τα φάνηκε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αργήσατε πάρα πολύ για να συντάξετε το φιλοαγώνα. Υπήρχε κάποιος λόγος ή πολλά τα γεγονότα. Ήσασταν ήρεμοι εσείς. Η ουσιαστική απάντηση πάντως έρχεται μέσω του φίλου αγώνα που διαβάζει ο Νίκος Στράτος. Το 51 λεπτό του αγώνα απέβαλα με δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Ζήκο Βασίλειο. Διότι και τη παρατηρητής διαμαρτυρήθηκε έντονα σε απόφασή μου, φωνάζοντας και κουνώντας έντονα τα χέρια του. Στο τάδε λεπτό δεν βγαίνει καλά, απέβαλα με κόκκινη κάρτα τον ποδοσφαιριστή της ομάδος ΑΕΚ Νικολαίδη, διότι μου είπε το σπίτι σου, δεν έχεις βγάλε μου κόκκινη κάρτα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Τηλεοράσεις υπάρχουν, γνώμες έχετε, πείτε αυτά που γίνανε. Τι απέβαλε το Ζήκο, τι σου είπε. Ρωτήσει το διαιτητή. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν κοντά εκείνη την ώρα. Για το φάουλ ή για διαμαρτυρία. Εμένα μου είπε για διαμαρτυρία. Αλγενή εντύπωση πάντως προκάλεσε η στάση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΕΚ, Πέτρου Στάθη και του προπονητή Γιάννη Παθιακάκη, οι οποίοι προέτρεψαν τους παίκτες της ομάδας τους να πέσουν στο έδαφος ώστε να διακοπεί το παιχνίδι. Επειδή έχω περάσει από αυτή την ομάδα και την έχω ζήσει σε πολύ καλές στιγμές, δεν επιτρέπεται άνθρωποι όπως ο κύριος Στάθης, που θέλει να λέγεται παράγοντας και θέλει να βοηθήσει για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου, να κάνει σπριντ 200 μέτρων, να πηγαίνει στον πάγκο της ομάδας του και να παρακαλάει και να λέει στους παίχτες να πέσουν κάτω για να διακοπεί το παιχνίδι. Νομίζω, παιδιά, αυτά είναι αστεία πράγματα, αν θέλουμε να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο. Η διαιτητική τριάδα δύο φορές προσπάθησαν επιτυχώς να φτάσει στα αποδυτήρια. Οι παίκτες των δύο ομάδων πάντως πιο γρήγοροι απέφυγαν τα πτερόεντα αντικείμενα. Η τρίτη προσπάθεια των διαιτητών στέφθηκε με επιτυχία χάρη στην συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Ο Δημήτρης Ποντίκης παρευρέθηκε το πρωί στη συνέλευση της Επιτροπής Διαιτησίας, δεν θέλησε όμως να κάνει δηλώσεις. Οι συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έφτασαν τους 29 και προσήλθησαν το πρωί στην Εισαγγελία Αθηνών. Και εκεί όμως δεν έλειψε η ένταση. Μέχρι το 72ο λεπτό πάντως χθες στη Νέα Φιλαδέλφη είχε γίνει και παιχνίδι. Το σκόρ είχε ανοίξει ο Ντέμις Νικολαίδης για να ισοφαρίσει ο Ανδρέας Νενιάδης. Από τον Γιωργάτη στον αφορή που δεν υπάρχει offside. Out η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ανοίγει αριστερά για τον Γεωργάτου και αυτός με τη μία για τον Τζόρτζεβιτς. Είναι καλή φάση για τον Ολυμπιακό. Την κλωτσάει out όμως ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Γεωργάτος ο φάουλ για τον Ολυμπιακό, πλασαριστά στον Νινιάδη. Χάνει και την μπάλα ο Ατματζίδης. Δεν μπόρεσε να πάρει κάποιος αριθμόλογος παίκτης στο rebound και τελειώνει αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό. Λάκης στον Νικολαίδη. Για τον Νικολαίδη για το κεφάλι του Φερούζεμ. Κόβει ο Πατσατζόγλου. Σούτ από τον Πέτκοβιτ. Καλά πόδια. Θα διώξει ο Γεωργίου με υπερένταση. Κάρτας, ωραία μπαλιά για τον Κασάπη. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Θα διώξει ο Γεωργίου τελευταία στιγμή. Πρώτου Φερούζεμ.
Ζελίας προλαβαίνει και αυτός με τη σειρά του πάνω στη γραμμή. Μιμιάδης για τον Τζόρτζεβιτς, σουτ του Τζόρτζεβιτς. Με τα ακροδάκτυλα ο Ατματζίδης σε κόρνερ, μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Ωραία προσπάθεια από τον Ντέμι Νικολαίδης, περνάει την μπάλα για τον Τσάρτα. Ο Τσάρτας που έχει χώρο τώρα σταματάει. Βαλιά στον Καψί, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Καψί που δεν κατάφερε τελικά όμως να δώσει, να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Και τώρα νέα φάση, ο Νικολαίδης γλωτσάει out. Δίκος Πέτκοφ. Βαλιά του Πέτκοφ, δεν υπάρχει offside. Ο Λάκης φάτσα με το 1-0. Γυρίζει την μπάλα στον Νικολαίδη. Γκολ! 1-0 από τον Ντέμι Νικολαίδη για την ΑΕΚ. Η Ένωση ανοίγει το σκορ στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ήταν μια αντεπίθεση για τους Ενωσίτες. Ο Λάκης γύρισε την μπάλα στον Νικολαίδη και αυτός δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 1-0. Γιωργάτσο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Πάνε χρειάζεται και παλιοφορήκου. Η μπάλα φτάνει στο Ζελία. Σούτ από τον Βραζιλιάνο. Ο Ατματζίδης με υπερένταση θα αποκρούσει. Γιωργάτος. Παλιά στον Αλεξανδρίτ. Πάτσα με το 1-1 ο Αλεξανδρίτ. Ο Ατματζίδης όμως του λέει όχι. Στον Μιμιάδη. Καλές προποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αριθμητική υπεροχή. Γεωργάτος, μπαλιά, η μπάλα φτάνει στον Φορίκου, εσού του Φορίκου, εδοκάρι και άου. Η μπάλα έκλειψε το δοκάρι από το σού του Πέταρ, ο Φορίκου. Νιμιάδης. Νιμιάδης ψάχνει να βρει τον πόλου, το βρίσκει, γκολ. 1-1 από τον Ανδρέα Νιμιάδη. Ισοπαρίζει το παιχνίδι ο μέσος του Ολυμπιακού. Νιάζει και σκοράρει και στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ. Βάζει την δική του σφραγίδα στο ντέρμπι με ένα σουτ έξω από την περιοχή του Ηλία Ματζίδη. Στο διεθνή χώρο τώρα, κυρίες και κύριοι, και στον κόσμο σήμερα με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Αυτή την εβδομάδα το TV